Ακούμε από χθες ότι θα διερευνήσετε το θέμα με τη διαρροή των θεμάτων στις εξετάσεις των διορισίμων. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό που θα διερευνήσει η ελεγκτική υπηρεσία. Ωραία. Κύριε Κημήτρη, να σας πω ότι αυτό που κάνουμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν προκύπτουν θέματα για ευθύνες από λειτουργούς υπουργείων ή ελεγχομένων οργανισμών μας, θέλουμε να βλέπουμε ότι τηρούνται οι σωστές διαδικασίες που προβλέπονται στις οικίες νομοθεσίες για αναζήτηση τέτοιων ευθυνών. Άρα το τι πράξαμε πριν δύο μέρες προχθές είναι ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να μας ενημερώσει όταν περατωθεί η διοικητική έρευνα την οποία από την πρώτη στιγμή διέταξε ο Υπουργός Παιδείας να μας ενημερώσουν για τα πορίσματα αυτής της έρευνας για να δούμε και εμείς ότι δεν επισερχόμαστε στην ουσία των ερευνών αλλά ότι τηρήθηκαν ο τύπος της διαδικασίας και επίσης για το κόστος που θα συνεπάγεται αυτή η ακύρωση. Απ' την άλλη πρέπει να σας πω ότι χθες δόθηκε στην υπηρεσία μας μια νέα καταγγελία η οποία είναι κάπως ευρύτερη, δεν αφορά δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο συμβάν της ανάρτησης των θεμάτων και της διαρροής των θεμάτων προτού αρχίσει η εξέταση, η οποία νέα καταγγελία μας στάθηκε χθες από το Γραφείο Παιδείας του ΑΡΚΕΛ, την υπογράφει ο κύριος Χρήστος Χριστοφίδης που είναι επικεφαλής αντιλαμβάνομαι, και αφορά καταγγελία ότι σε συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο γενικά παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα και του οποίου ο διευθυντής σχετίζεται με στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας που έχει σχέση με την υπηρεσία εξετάσεων, σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα διοργανώθηκαν το καλοκαίρι τρίμηνα μαθήματα, ειδικά μαθήματα φροντιστήρια για τους υποψήφιους που θα δίναν εξετάσεις αυτές τις συγκεκριμένες εξετάσεις και ότι σε αυτό το πρόγραμμα το μεταπτυχιακό και ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς έκαναν και τα φροντιστήρια συμμετέχουν και αυτό είναι αναστημένο στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτηρίου αυτού 8 λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας, κάποιοι αντιλαμβάνομαι ψηλόβαθμοι και κάποιοι όχι τόσο και 2 ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχουν στο ιδιωτικό ίδρυμα που κάνει τα φροντιστήρια ή λειτουργεί του Υπουργείου. Αυτοί είναι δηλωμένοι ως επισκέπτες καθηγητές στο πρόγραμμα αυτό του εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο κάνει αυτά τα μάστερ και στα πλαίσια ενός προγράμματος μάστερ εντάχθηκε και ένα ειδικό πρόγραμμα που ήταν ως φροντιστήριο για αυτές τις εξετάσεις. Μάλιστα. Ήδη να σας πω ότι από αυτούς τους 8 του Υπουργείου Παιδείας μας έχουν στείλει στοιχεία ότι 2 άτομα τουλάχιστον είχαν δηλωθεί και ως εκπαιδευτές σε αυτά τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να δούμε και έχουμε αρχίσει ήδη την διερεύνησή του είναι κατά πόσον αυτά τα άτομα, τα 8 και τα 2 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν εξασφαλίσει άδεια από τους εργοδότες τους. Πρέπει να σας πω, είναι της τελευταίας στιγμής αυτή η ενημέρωση που είχα, ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια. Αυτό, εάν επιβεβαιωθεί, το αναμένουμε και επίσημα, θα σημαίνει πειθαρχικά παραπτώματα εκ μέρους των 10 αυτών προσώπων. Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο οι οποίοι προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που ο νόμος ορίζει ότι συστήνεται για την παρακολούθηση αυτών των εξετάσεων τα οποία, αυτές που μιλάμε, τις εξετάσεις για τη μέση εκπαίδευση φαίνεται εκ πρώτης όψης ότι δεν δίδασκαν αυτοί στα φροντιστήρια τα συγκεκριμένα ήταν φυσικά, όπως είπα, εμπλεκόμενοι στο όλο πρόγραμμα του μάστερ, όχι το συγκεκριμένο. Θα δούμε δηλαδή ποια ήταν η εμπλοκή τους με τα συγκεκριμένα μαθήματα και αν υπήρχε μια τέτοια εμπλοκή. Και θα δούμε λοιπόν, κύριε Κημήτρη, τι συμβαίνει εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν δίνει και την καλύτερη εικόνα. Ουσιαστικά ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο σχετιζόμενο με στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εξετάσεις, στελεχώνεται παράτυπα και παράνομα εξ όσων φαίνεται εκ πρώτης όψεως από μεγάλο αριθμό λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και 2 του Πανεπιστημίου Κύπρου και παραδίδει μαθήματα
σε υποψηφίους για αυτό το ΜΑΤ, για αυτά τα μαθήματα. Συνολικά όμως, ναι. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτό το πράγμα. Κύριε Μιχαηλίδη, συνολικά πόσες καταγγελίες έχετε ενώπιον σας? Αυτή είναι η καταγγελία, η οποία έχει διάφορες πτυχές, αλλά ουσιαστικά η καταγγελία που έχουμε για αυτό το θέμα είναι αυτή που σας έχω περιγράψει και η οποία ήρθε χθες κοντά μας από τον κύριο Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ. Και που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προκύπτει θέμα. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.